Πολύ καλά. Και μετά τα χθεσινά είστε καλά? Εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι από τέτοιες συναντήσεις και διαχρονικά στο Γενικό Σύστημα Υγείας, όπως γνωρίζετε, υπήρχε αρκετή τριβή, αρκετές διαφωνίες. Εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτές τις εντάσεις, είτε διαφωνίες, είτε οτιδήποτε άλλο, όπως θέλετε, αναφέρετε το, να μπορέσουμε έτσι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το Γενικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά μας. Ναι, όπως έμεινα μαζί με τον κύριο Πετρίδη σε συγκεκριμένα πράγματα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς λέμε, γιατί όταν τα λέμε γενικά πολλές φορές ο κόσμος θα θέλει πιο συγκεκριμένα, κουτσά καθαρισμένα τα λαλούμε. Άρα πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Θα διαβάσω αυτό το μήνυμα βεβαίως. Πώς μπορεί, λέει, ένας υπουργός των οικονομικών που η κυβέρνησή του και το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισαν τα μέλη του διοικητικού του ΟΑΗ να φωνασκεί εναντίον τους? Ποιος τελικά διοικά, κύριε Υπουργέ? Εάν έχει πρόβλημα ο ΟΑΗ, αλλάζει στα μέλη έτσι απλά και όχι να να κολοκυθίζει. Εντάξει, νόμιζα θα πει με να έλεγε κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα που πήρα από τηλεθεατή. Όμως, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να απαντήσετε κι εσείς με τη σειρά σας τα ερωτήματα που έθεσα και πριν στον κύριο Πετρίδη. Το πρώτο ερώτημα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις συμβάσεις με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Γιατί, κύριε Παπακοσταντίνου, εγώ να πάω στο Α ιδιωτικό νοσηλευτήριο και να κάνω μια επέμβαση και να μου πούν, Κατερίνα, θα πληρώσεις 5 ευρώ, και αν πάω σε άλλο ιδιωτικό νοσηλευτήριο για την ίδια επέμβαση να πληρώσω 15 ευρώ? Για ποιο λόγο? Δεν είναι παράνομο? Να ξεκινήσω από το πρώτο, κυρία Αγαπητού, για το σχόλιο του τηλεθεατή σας. Φυσικά, δεν είναι η θέση μου να κρίνω είτε των Υπουργών Οικονομικών, είτε συμπεριφορά του Υπουργικού Συμβουλίου. Ναι. Είτε απλώς να αναφέρω ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, που συνεδριάζουν σχεδόν κάθε εβδομάδα, συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Συμμετέχει και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υγείας και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς. Συνεπώς, τώρα να εμφανίζονται ότι κάποια πράγματα δεν τα γνώριζαν ή να κάνουν κριτική του οργανισμού, νομίζω ότι δεν είναι το πιο σωστό για να βρούμε λύσεις, έστω και αν υπάρχουν διαφωνίες. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο καθένας κρίνεται. Ας τον κρίνουν εκείνοι που έχουν αρμοδιότητα, τον οποιοδήποτε συμμετείχε χθες στη συνάντηση. Τώρα, αυτό που έχετε αναφέρει. Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εσείς ως ασθενείς θα πάτε σε ένα νοσηλευτήριο του Γενικού Συστήματος Υγείας και θα λάβετε υπηρεσία δωρεάν. Τώρα, τι συμφωνίες έχει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας με το νοσηλευτήριο, εσάς ως ασθενείς δεν σας απασχολεί. Αν με ρωτάτε δημοσιογραφικά, όμως να σας εξηγήσω τι γίνεται. Είχαμε συμφωνήσει από το 2020 και ήταν γνωστό, δεν είναι χθες που το ανακαλύψαμε, ότι οι συμφωνίες με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια για μία μεταβατική περίοδο θα σήμαινε ότι τα νοσηλευτήρια θα έπαιρναν διαφορετικές τιμές ανάλογα με τα οικονομικά τους δεδομένα. Το είχαμε πει τότε, συμφωνήσαμε με τον Πανκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων μετά από εντατικές διαβουλεύσεις, στην παρουσία του Υπουργού μας που είχε υπογράψει και αυτό στο μνημόνιο, και ήταν γνωστά. Τώρα δεν ξέρω γιατί αναδεικνύεται το θέμα. Η μεταβατική περίοδος υπήρχε αρχή, μέση και τέλος, ή ήταν μια μεταβατική περίοδος χωρίς να υπάρχει χρονοδιάγραμμα? Υπάρχει χρονοδιάγραμμα ότι το 2023, περί του χρόνου, θα μπούμε σε έναν καινούριο μοντέλο, όπου η αμοιβή τους θα είναι κοινή, θα είναι η ίδια η αμοιβή και θα διαφοροποιείται στη βάση ποιοτικών κριτηρίων. Μέχρι σήμερα διαφοροποιείται στη βάση οικονομικών κριτηρίων και ως δώσουμε μια μεταβατική περίοδο να μπουν ομαλά σε αυτό που λέγεται Γενικό Σύστημα Υγείας, κατά αντιστοιχεία το τι είχε συμβεί με τον ΟΚΙΠΗ, όπου με βάση νομοθεσία καλύπτονται τα ελλείμματα του για 5 χρόνια, του δόθηκε μια προστασία. Με τη ίδια λογική κάναμε και στον ιδιωτικό τομέα κάτι παρόμοιο. Αυτό λύγει το 2023, όπου εκεί θα υπάρχουν μεν διαφοροποιήσεις, αλλά θα είναι στη βάση ποιοτικών κριτηρίων. Γιατί τότε το χαρακτηρίζουν ως παράνομο? Εσείς δεν ζητήσατε εξηγήσεις? Όταν σου λέει κάποιος ότι παράνομης, δεν θέλεις να μάθεις γιατί παράνομης? Κύριε Αγαπητού, δυστυχώς και χθες έχουμε ακούσει αρκετές αντιφάσεις και από τον Γενικό Ελεκτή, κυρίως από τον Γενικό Ελεκτή,
Έχουμε να απαντήσει φυσικά στα ερωτήματα του Γενικού Ελεκτή, ενώ στην έκθεση της Ελεκτικής Υπηρεσίας υπάρχει μια διαφωνία από τη μια σεβαστή, αλλά όντως για μας, μας προβληματίζει ότι υπάρχουν πολλές αντιφάσεις. Ναι. Σας προβληματίζει κάτι που συμβαίνει στον ΟΑΗ και όντως μπορεί να στοιχίζει στον φορολογούμενο πολίτη τα διπλά και τα τριπλά σε κάποιο σημείο? Όχι. Υπάρχει αυτή τη εκτίμηση και είπε ο κύριος Πετρίδης χθες ότι αντί 1.200 ευρώ ο φορολογούμενος θα πληρώνει 1.670 ευρώ. Ένα παράδειγμα που έδωσε, έδωσε και άλλα παραδείγματα. Συμφωνείτε με αυτό? Έτσι θα γίνει? Όχι, δεν συμφωνούμε με αυτό. Και πού το βασίζεται ότι δεν είχα ακούσει τον κύριο Πετρίδη. Έχω ακούσει τον κύριο Πετρίδη στο τέλος που έλεγε ότι ένας που παίρνει 800.000 μπορεί να ζήσει και με 600. Αν ξεκινήσουμε έτσι, και ένας που με 600 μπορεί να ζήσει και με 500. Και ένας που είναι με 500 μπορεί να ζήσει με 400. Δεν είναι έτσι που θα δουλέψουμε. Να σας το διαβάσω. Από 1.200 ευρώ ένα πολίτη που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός για το ΓΕΣΥ, σήμερα ο φορολογούμενος πληρώνει 1.670 ευρώ. Σήμερα πληρώνει ο φορολογούμενος 2 και 3 φορές περισσότερα από τις αρχικές προβλέψεις και για το ίδιο πράγμα. Αν συνεχίσει η ίδια πορεία, τότε θα πρέπει να αυξηθούν οι εισφορές των πολιτών κατά 20 με 30% για να επιβιώσει το ΓΕΣΥ. Αυτά είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Πετρίδης. Κύριε Αγαπητού, δεν θα σχολιάσω, διότι να σας πω κάτι. Έχουμε υποβάλει προϋπολογισμό τριετίας. Εκεί δεν φαίνεται ότι υπάρχει αυτά που λέει ο κύριος ο Υπουργός Οικονομικών. Γιατί είχατε ζητήσει αύξηση του προϋπολογισμού σας κατά 40 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά? Υπάρχει αύξηση του προϋπολογισμού, διότι μπαίνουν νέες υπηρεσίες, αλλά η χρηματοδότηση θα γίνει με βάση τις εισφορές που έχουν καθοριστεί. Αυτό είναι το πλάνο των τριετίας. Mm-hmm. Νοουμένου ότι οι δαπάνες και οι υποχρεώσεις του οργανισμού θα παραμείνουν όπως ήταν αρχικά, είχαμε αρχικά προϋπολογίσει. Δεν βλέπω κάποιον λόγο ότι ούτε υπάρχει, δεν έγινε καμία συζήτηση όσον αφορά τη αύξηση των εισφορών. Αλλά και όμως ήθελα να σας πω είναι ότι για να κρίνετε το τι διαβουλεύσεις έχει κάνει ο οργανισμός και τι συμφωνίες, πρέπει να δείτε. Παραδείγματος χάρη, για τους γιατρούς που γίνεται μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η απλή επίσκεψη στον Γενικό Σύστημα Υγείας, ενώ σε έναν ειδικό γιατρό, αμείβεται 20 με 22 ευρώ. Είναι πολλά, όταν κρίνουμε ότι παλαιότερα αυτοί οι γιατροί πληρώνουν τα 40 και 50 και 60 ευρώ. Τώρα να συζητούμε ότι κάποιος γιατρός που τον έχουν επιλέξει αρκετοί ασθενείς, που έχει πάρει όντως ένα μεγάλο ποσό, πρέπει να αρχίσουμε να λέμε, ξέρεις, πήρε 400.000, θα μπορούσε να ζήσει και με 350 και μετά μπορούσε να ζήσει και με 300. Μα με το μάτι που θα κάνουμε αυτή την πολιτική, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και χθες, για να ξέρετε, στην παρουσίαση της ελεκτικής υπηρεσίας στη Βουλή, ο Γενικός Ελεκτής ξεκίνησε με την ακραία περίπτωση ότι ένας γιατρός πήρε τόσο. Και όταν ένας βουλευτής, νομίζω είναι ο κύριος Λουκαϊτης, το ρώτησε, καλά, πόσα είναι ο μέσος όρος? Πες μας το μέσον όρο, προσπαθούσε εκείνη την ώρα να κάνει υπολογισμούς. Μα είναι αυτό αντικειμενική παρουσίαση, αμερόληπτη παρουσίαση της κατάστασης του Γενικού Συστήματος Υγείας? Να ρωτήσω μια ερώτηση που... Να ρωτήσω κάτι το οποίο με ρωτούν οι τηλεθεατές τώρα. Θα σας το θέσω. Δεν θα υπάρξει αύξηση στην εισφορά των πολιτών στο ΓΕΣΥ? Ή και το άλλο το ερώτημα που λέγεται εδώ. Έχει υπολογιστεί πόσα θα πληρώναμε... είχαμε αριθμό και τώρα βλέπουμε ή ξέρετε αν υπάρχει αύξηση αυτού του αριθμού? Δηλαδή είχαμε ό,τι θα πληρώναμε, για παράδειγμα, να το βάλω 2 ευρώ, για παράδειγμα. Μέσα από αυτά τα 2 χρόνια έχουμε αύξηση αυτή την εισφορά που είχαμε κάνει τον προγραμματισμό μας και πληρώνουμε 4. Αυτό τον ενδιαφέρει τον πολίτη. Και αν θα αυξηθεί η εισφορά του στο ΓΕΣΥ. Η εισφορά είναι καθορισμένη και σας λέω το πλάνο τριετίας δεν υπάρχει καμία συζήτηση όσον αφορά αύξηση των εισφορών. Ξεκάθαρα. Όμως πρέπει να σας πω ότι χθες είχε προκύψει ένα θέμα όπου με απόφαση των 2 Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας θεωρούν ότι πρέπει να αναλάβουμε μία δαπάνη που έχει κάνει το Υπουργείο Υγείας όσον αφορά τα ονομαστικά φάρμακα, αποστολές του εξωτερικών, επιδότηση στο εξωτερικό. Να αναλάβει ο οργανισμός αυτή τη δαπάνη. Δεν ήταν δαπάνη, δηλαδή στα σχέδιά σας να το αναλάβετε? Όχι, δεν αυτό. Ήταν στα σχέδια. Όχι. Επειδή λέχθηκε και αυτό. Λέχθηκε ότι θα έπρεπε εσείς να το καλύψετε και τα ρίχνετε τον μπαλάκι στο Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι έτσι, μας λέτε?
Όχι, δεν είναι έτσι. Το γνωρίζουν πολύ καλά. Συμμετέχουν στο Δικηγόρο Συμβούλιο. Δεν είχαμε προβλέψει αυτό και σας λέω ότι εάν, διότι αυθαίρετα το Υπουργείο έχει έρθει και έχει κόψει αυτή την από τις εισφορές, δηλαδή έχουν σταματήσει να μας δίνουν εισφορές για ως αντιστάθμισμα αυτής της δίθεν οφειλής του Οργανισμού Ασφάλειας Υγείας. Ένα λεπτό. Δηλαδή, σας έχουν κόψει από τον προϋπολογισμό σας για αυτά τα... Από τις εισφορές. Από τις εισφορές που οφείλει να καταβάλει η Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεως στο Τμήμα Φορολογίας. Έχουν δώσει οδηγίες στα Υπουργεία να μην μας καταβάλουν την εισφορά για να καλυφθεί η δίθεν υποχρέωση του οργανισμού προς αυτές τις υπηρεσίες. Ναι, αφού μας λέτε ότι δεν ήταν υποχρέωση σας όμως. Καλά, δεν ξέρουμε. Ποιος ξέρει τι είδε τέλος πάντων. Ήταν ή δεν ήταν υποχρέωση σας. Είναι δύσκολο να μας πει κάποιος τι ισχύει. Κύριε Γαπητή, το τι ισχύει μπορεί κάποιος να το δει μέσα στον προϋπολογισμό του Γενικού Συστήματος Υγείας. Εδώ και από το 2019 που έχουμε καταθέσει τον προϋπολογισμό, δεν υπήρχαν τέτοιες δαπάνες. Και αν όντως τώρα προκύψει ως υποχρέωση του οργανισμού, χωρίς να υπάρχει μέσα στον προϋπολογισμό, ουσιαστικά η όποια αποκοπή ουσιαστικά μας αναγκάζει να παρανομήσουμε, διότι δεν υπήρχε τέτοια δαπάνη στον προϋπολογισμό και αυθαίρετα γίνεται αυτό το πράγμα. Σας αναγκάζει να παρανομήσετε κάνοντας τι? Από τη στιγμή που θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε ως έξοδο, ως δαπάνη, αυτή η δαπάνη δεν υπήρχε μέσα στον προϋπολογισμό. Άρα θα την βάλετε να την πάρετε από τον κόσμο. Δεν μπορούμε, όχι, δεν θα πάρουμε από τον κόσμο. Πώς. Υπάρχουν κάποια αποθέματα και το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι αυτά τα αποθέματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό. Οικονομικά δεν βγαίνει. Είναι κάτι που θέλουμε να συζητήσουμε και με τον Υπουργό Οικονομικών και με τον Υπουργό Υγείας και γενικότερα με τον Πρόεδρο Δημοκρατίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχει προκύψει εχθές. Θα το εξετάσουμε με ψυχραιμία. Εμείς έχουμε κάθε καλή διάθεση να συνεργαστούμε και με τα δύο Υπουργεία για να βρούμε λύση. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε μια ανωτελεία, να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον κύριο Κουλή. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω, κύριε Παπακοσταντίνου. Κυρία Γαμπητού, θα πρέπει να με αποδεσμεύσετε, όμως δεν θα σας πω κάτι. Απολογούμε. Είσαστε σε άλλο συνάδελφο, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Είσαστε στο ραδιόφωνο. Συγγνώμη, απολογούμε. Ναι. Δώστε μου μισό λεπτό. Παρακαλώ, εγώ συγγνώμη, γιατί ξέχασα. Ουσιαστικά, όσον αφορά αυτή τη συζήτηση με τις δαπάνες, επειδή γίνεται μια συζήτηση, πέφτουν αριθμοί. Ο κόσμος συγχύζεται, δεν καταλαβαίνει, ακούει ότι θα αυξηθούν οι εισφορές κτλ. Εγώ και όπου έχω να σας πω, είτε αυτή η δαπάνη αναλαμβάνεται από το Υπουργείο είτε από τον οποιοδήποτε, αυτή τη στιγμή οι εθνικές δαπάνες υγείας στην Κύπρο είναι γύρω στο 9%. Στο εξωτερικό είναι στο 11% μέσος όρο. Τώρα κάποιοι έτσι θέλουν να δώσουν μια εικόνα ότι το Γενικό Σύστημα Υγείας έχει εκτοξεύσει τις δαπάνες. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Όχι κάποιοι. Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι το ΓΕΣΥ είναι σαν αγκάθι, είναι σαν καρκίνωμα του Υπουργείου του. Ναι, ναι. Θα ήταν καλά ο Υπουργός Οικονομικών, αντί να ρίχνουμε αριθμούς από εδώ και από εκεί, να δώσει στη δημοσιότητα τις εθνικές δαπάνες υγείας, την ανάλυση των εθνικών δαπανών υγείας. Ναι. Διότι δεν είναι μόνο οι δαπάνες του Γενικού Συστήματος Υγείας, που είναι στις εθνικές δαπάνες υγείας, για να δει ο καθένας και να δούμε και εμείς και το Υπουργείο και όλοι από πού προκύπτει η αύξηση των δαπανών υγείας και να δούμε ποιος είναι υπεύθυνος για αυτές τις δαπάνες. Διότι δεν είναι για όλα που, δεν είναι όλες τις δαπάνες που διαχειρίζεται το Γενικό Σύστημα Υγείας. Να τις δούμε και εκεί που υπάρχουν ευθύνες, γιατί όχι να τις αναλάβουμε. Nice. Λοιπόν, εγώ θα σας αποδεσμεύσω γιατί ξέρω ότι περιμένουν συνάδελφοι και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπακοσταντίνου μου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε.